Στη συνέχεια θα πάμε να συνομιλήσουμε με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κισάμου και Σελήνου. Ο κύριος Αμφιλόχιος είναι μαζί μας, είναι μέσω της εικόνας και του ήχου εδώ στην τηλεφημερίδα μας και θα μιλήσουμε για τον Άγιο Νικηφόρο το Λεπρό. Και γιατί θα μιλήσουμε μαζί σας, Σεβασμιότατε, καταρχάς την ευχή σας να ζητήσουμε και μιλάμε μαζί σας γιατί ερχόμαστε στη γενέθλιο γη του Αγίου, έτσι δεν είναι? Καλό σας απόγευμα. Έχουμε καλή και ευλογημένη χρονιά και σε εσάς και σε όλους και σε όλες τους τηλεθεατές και τις τηλεθεάτριές σας. Ναι, δόξα τω Θεώ, η Κίσαμος είναι γενέθλιος γη ενός μεγάλου τοπικού οικουμενικού Αγίου της Εκκλησίας μας, το Σίου Νικηφόρου του Λεπρού, ακριβώς έτσι όπως το σημειώσατε και εσείς στην εισαγωγή σας. Εσείς τελέσατε αρχιερατική θεία λειτουργία σήμερα, έτσι δεν είναι? Χθες και σήμερα στον τόπο της γενέτειράς του, ο Συρικάρη Κισάμου, είναι ένα πολύ όμορφο καστανοχώρι της επαρχίας μας, επαρχίας Κισάμου δηλαδή, σε γη που έχει προσφέρει η οικογένεια του Οσίου Νικηφόρου, η επίγονή του. Έχει διαμορφωθεί, έχουμε εκεί ανηγύρι τον προσκυνηματικό ναό του, ο οποίος ναός του είναι σε λίγα μόλις μέτρα από την πατρική του οικία που και αυτή δωρήθηκε στη Μητροπολή μας και έχει ανακαινιστεί και έχει γίνει προσκύνημα. Εκεί λοιπόν στον προσκυνηματικό του ναό τελέσαμε χθες την χαιρετικό εσπερινό, ιερά παράτηση. Εν συνεχεία έγινε ιερά γρυπνία από πατέρες που διακονούν στο προσκύνημα και σήμερα το πρωί επίσης τελέσαμε και χαιρετική λειτουργία και θα έχει και το απόγευμα ιερά παράτηση. Να μιλήσουμε λίγο για τον βίο του. Ίσως πολλοί κόσμος να μην γνωρίζει τις πτυχές του βίου του. Να δώσουμε δύο-τρία στοιχεία, να πούμε για τον κόσμο. Ο Όσιος Νικηφόρος έζησε προ λίγων δεκαετιών. Είναι ένας Άγιος των καιρών μας και νομίζω ότι μέσα από τον φωτεινή πορεία του ακριβώς φανερώνεται και αποδεικνύεται ότι τελικά η Εκκλησία δεν είναι υπόθεση του παρελθόντος αιώνος, όπως κάποιοι έτσι ισχυρίζονται ότι η Εκκλησία ομιλεί για ένα παρελθόν πολλών αιώνων πριν, αλλά η Εκκλησία είναι εργαστήριο αγιότητας που συνεχίζει διαχρονικά μέσα στην ιστορική πορεία της στον παρόντα κόσμο να γεννά Αγίους, γιατί αυτός είναι και ο λόγος υπάρξεως Εκκλησίας. Έτσι λοιπόν, ανάμεσα στους πολλούς Αγίους της εποχής μας και των καιρών μας, ανάμεσα σε πολλές μεγάλες ιερές μορφές, ξεχωρίζει και ο Όσιος Νικηφόρος, ο οποίος γεννήθηκε εδώ στην περιοχή τη δική μας, στο Συρικάρη Κισάμου, σε μια πολύ δύσκολη, ξέρετε, εποχή, όπου η λέπρα το καιρό εκείνο ήταν ανίατη ασθένεια και μάλιστα θανατηφόρος ασθένεια και έφυγε κατατρεγμένος από τον τόπο του, από το Συρικάρι σε μικρή ηλικία 13 ετών, στιγματισμένος από την πανδημία της εποχής εκείνης, δηλαδή από την νόσο του Χάνσεν, δηλαδή τη λέπρα, καθώς δεν μπορούσε ούτε η οικογένειά του, αλλά ούτε και η τότε κοινωνία της μικρής αυτής χωριού που γεννήθηκε, του μικρού αυτού χωριού, να αντέξει ένα λεπρό ανάμεσά τους. Διωγμένο λοιπόν ένα παιδί 13 ετών έφυγε από εκεί. Κατατρεγμένο βρέθηκε για λίγο στα Χανιά. Η πρόνοια του Θεού τον οδήγησε στη συνέχεια στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και από εκεί πέρασε και πάλι με η πρόνοια του Θεού τον φύλαξε και αντί να βρεθεί στο νεκροταφείο των ψυχών και των σωμάτων που ήταν η Σπιναλόγκα, το νησί την εποχή εκείνη που ήταν εκεί όλους τους λεπρούς τους οδηγούσαν και μέχρι το τέλος της ζωής τους κάτω από τραγικές συνθήκες. Η πρόνοια του Θεού οδήγησε τον τότε Νικόλαο στην Χίο, κοντά σε μια μεγάλη επίσης σύγχρονη μορφή της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Άνθιμο της Χίου, και όπου εκεί μαθήτευσε παρά τους πόδας του Αγίου Ανθίμου, στην ωερά προσευχή, στην άσκηση, στην ταπείνωση, στην υπομονή, στην εγκράτεια, στην νηστεία και όπου μέσα από αυτή την πνευματική του παιδαγωγία κοντά στο μεγάλο αυτό Άγιο, στον Άγιο Άνθιμο της Χίου, ο μικρός Νικόλαος μεταμορφώθηκε σε πατήρ Νικηφόρος, έγινε μοναχός
και η άσκησή του και η ταπείνωσή του και ο πνευματικός του αγώνας τον αξίωσε ήδη εν ζωή να μαρτυρούνται θαυμαστά γεγονότα του βίου του. Όταν μετά έκλεισε το λεπροκομείο του Σχοιού και βρέθηκε στον αντιλεπρικό σταθμό στην Αγία Βαρβάρα στο Εγάλεο, σύμφωνα με μαρτυρίες προσώπων που έζησαν τον τότε πατέρα Νικηφόρο, τον μοναχό Νικηφόρο, υπάρχουν καταγεγραμμένες μαρτυρίες εν ζωή ο πατήρ Νικηφόρος, όπου τον έβλεπαν προσευχόμενο να αιωρείται από το έδαφος, να βρίσκεται σε μια άλλη δηλαδή πνευματική κατάσταση κατά την ώρα της προσευχής του και μάλιστα όπως ο ίδιος είχε δώσει εντολή στους ανθρώπους που τον διακονούσαν και που είχαν αυτές τις εμπειρίες και τα ίδια τα πρόσωπα αυτά, όσο θα παρέμενε εν ζωή να μην φανερώσουν, να μην αποκαλύψουν αυτή την μυσταγωγία και αυτή την εμπειρία που είχαν ζήσει και τα πρόσωπα αυτά. Και έτσι λοιπόν αυτός ο κατατρεγμένος, αυτός ο λεπρός, αυτός ο ασθενής, αυτός ο άσημος γίνεται στις μέρες μας στήριγμα και παρηγοριά και ενίσχυση και ελπίδα, μια μακαρία ελπίδα για όλους εμάς, για όλο τον κόσμο, για όλη την Οικουμένη, σε μια εποχή πραγματικά νομίζω που έχει πολύ μεγάλη ανάγκη από φως και από παρηγοριά και από ελπίδα και ίσως ο Θεός, η αγάπη του Θεού θέλησε να τον κρατήσει στην αφάνεια, ξέρετε, όλους αυτούς τους καιρούς, τον Όσιο Νικηφόρο και να τον φανερώσει, να τον αποκαλύψει στην εποχή μας, καθώς όπως λέγει και ο Απόστολος Παύλος, όπου περίσσευσε η μαρτία, υπερπερίσσευσε η χάρις. Σε αυτούς λοιπόν όντως τους έτσι δύστινους και ανατρεπτικούς καιρούς μας, των έτσι πολλών κρίσεων πάσης φύσεως, όχι μόνο των υγειονομικών, αλλά κυρίως των αξιακών και των ηθικών κρίσεων, οι οποίες φαίνεται να δοκιμάζουν τα όρια και τις συνδοχές μας, όχι μόνο στην υγεία, αλλά ίσως ακόμα και στην πίστη σε πολλούς από εμάς. Βλέπετε τι γίνεται με όλα αυτά τα μηνύματα τα οποία εκπέμπονται ένθεν κακήθεν από διαφόρους οι οποίοι επαγγέλλονται σωτηρία θεωρώντας ότι η σωτηρία θα έλθει μόνο ή μάλλον διά της επιστήμης χωρίς φυσικά αυτό να σημαίνει ότι δεν αποδεχόμεθα την επιστήμη και τα επιτεύγματά της καθώς είναι και εντολή της Παλαιάς Διαθήκης, θύμα ιατρών, αλλά όμως φαίνεται ότι οι τεινές εκ των ιθινόντων της επιστημονικής κοινότητος βρήκαν έτσι ίσως από υπερβάλλοντα ζήλο την ευκαιρία και άδραξαν την περίοδο αυτή να θεοποιήσουν, να προσπαθήσουν να θεοποιήσουν την επιστήμη απαξιώνοντας τη δύναμη της πίστεως και του βιώματος και της εμπειρίας της Εκκλησίας. Και νομίζω ότι ο Άγιος Νικηφόρος, αν με επιτρέπετε να πω, ότι είναι μια απάντηση ακριβώς και μια ανατροπή στη λογική αυτή των καιρών μας, στην ανθρώπινη λογική δηλαδή, η οποία λογική θεοποιεί την επιστήμη και απορρίπτει αυτό το βίωμα και αυτή τη βαθιά εμπειρία που βιώνει ο άνθρωπος του Θεού, που βίωσε αυτός ο άσημος, ο ανύπαρκτος, αυτός παραμελημένος, αυτός ο εξουθενωμένος, λεπρός, δηλαδή ο Όσιος Νικηφόρος. Νομίζω λοιπόν ότι επιτρέπει χάρη του Θεού στους καιρούς μας να φανερώνεται και να αποκαλύπτεται η βιωτή και η φωτεινή παρουσία και το πρόσωπο του Αγίου Νικηφόρου, φαίνοντας όχι μόνο να επιβεβαιωθεί για άλλη μια φορά ότι ο Θεός εξήλθεν εικόν και είναι ανηκήσει και ότι παρατείνεται στους αιώνες και ότι οι Άγιοι του είναι ο ίδιος ο Χριστός παρατηνόμενος στους αιώνες, αλλά θέλοντας να επιβεβαιώσει μέσα από αυτό το ταπεινό και άσημο
αλλά δυνατό τη ψυχή και την καρδία και το πνεύμα ως ιονική πόρο, ότι η δύναμη της πίστεως είναι εκείνη η οποία μπορεί να μας ελευθερώσει και μας από τις πάσεις φύσεως λέπρες μας. Γιατί ξέρετε, δεν είναι μόνο η σωματική λέπρα, οι σωματικές ασθένειες, τις οποίες επαναλαμβάνω καλούμεθα να φροντίζουμε τα σώματά μας και την υγιεινή μας. Το σώμα είναι δώρο Θεού, η ζωή του ανθρώπου είναι δώρο Θεού και οφείλει να το διαφυλάξει και φυσικά οφείλουμε να εφαρμόζουμε και να τηρούμε τα όσα παραγγέλει η επιστημονική κοινότητα, όχι φυσικά σε ό,τι αφορά το δόγμα και την πίστη. Το δόγμα και η πίστη αφορά την Εκκλησία και νομίζω ότι αυτή η παρουσία του Αγίου Νικηφόρου ακριβώς στους καιρούς μας έρχεται να φανερώσει και να αποκαλύψει αυτό το μυστήριο της χάρης του Θεού σε μια εποχή δυστυχώς η οποία θεωρεί τη χάρη του Θεού ως αδυναμία και την παρουσία της Εκκλησίας και των Αγίων της ίσως ως εμπόδιο για να μπορεί αυτή η λογική των καιρών μας η επικρατούσα να επιβάλλει τους δικούς της εντός εισαγωγικών θεούς, δηλαδή να οδηγήσει τον άνθρωπο στα τραγικά αδιέξοδα της ανυπαρξίας του και της αφάνειάς του, της πνευματικής του εννοούμε. Συνεπώς νομίζω ότι ο Άγιος Νικηφόρος ακριβώς αυτό φανερώνει αυτή την μακαρία ελπίδα, η οποία ελπίδα βλέπετε ανασταίνεται μέσα από έναν λεπρό και φανερώνεται και αποκαλύπτεται. Και δεν ξέρω αν υπάρχει λίγος χρόνος ακόμα, έτσι σκέφτομαι, ναι. Ας πούμε, πώς μπορεί να κατανοήσει σήμερα η λογική του ανθρώπου και όλοι αυτοί οι οποίοι έτσι δεικτικό το τρόπο και τους αγαπούμε και προσευχόμεθα για αυτούς, αλλά όλοι αυτοί που με δεικτικό το τρόπο σήμερα στοχοποιούν την Εκκλησία, σκέφτομαι αν θα τους θέσουμε ενώπιόν τους αυτό το παράδειγμα του λεπρού, του άσημου, του ανύπαρκτου, του μηδενικού για αυτούς ασθενούς, του μικρού Νικολάου και μετέπειτα πατρός Νικηφόρου και σημερινού Οσίου Νικηφόρου, φαντάζομαι θα γελάσουν ίσως μαζί μας, επειδή δεν μπορούν να κατανοήσουν άγευστη ήδη από αυτή τη χάρη του μυστηρίου της Εκκλησίας και της πίστεώς μας, γι' αυτό και θα χλεβάσουν, έτσι, θα ειρωνευτούν και θα απορρίψουν. Όμως νομίζω ότι τελικά στη σοφία του κόσμου η Εκκλησία απαντά με τη μορία της, στη δύναμη που συμβλήβει απαντά με την αδυναμία που σώζει και στην υπεροψία με την ταπείνωση. Και νομίζω ότι αυτή την ανατροπή της ταπείνωσης, της σοφίας του Θεού και της σωτηρίας, έτσι όπως στηγεύεται ο άνθρωπος του Θεού, αυτό μας φανερώνει και αυτό μας αποκαλύπτει ο Άγιος Νικηφόρος. Και αν κάτι θα μας σώσει σήμερα, στην εποχή μας, ταπεινά φρονούμε, δεν είναι απλώς να φροντίσουμε για την προστασία της σωματικής μας υγείας που επαναλαμβάνουμε, αυτό είναι χρέος και ευθύνη όλων μας και για μας και για τους γύρω μας, αλλά κυρίως και κατεξοχήν, ή μάλλον μαζί με αυτή την ευθύνη μας, χρέος και ευθύνη είναι να φροντίσουμε κυρίως και περισσότερο για το πώς θα θεραπεύσουμε τον έσω άνθρωπο, πώς θα μπορέσουμε να λυτρωθούμε και να ελευθερωθούμε από όλα αυτά τα δεινά, τα οποία δυστυχώς μοιάζει σαν βαρύδια να βαραίνουν την ψυχή και την καρδιά μας και να μας εγκλωβίζουν σε μια χωρική τραγικότητα και πραγματικότητα και να μην μας αφήνουν να γίνουμε κι εμείς νικηφόροι της ζωής. Νικηφόροι όπως είχε γίνει και όπως έγινε ο μεγάλος αυτός πατήρ, ο Όσιος Νικηφόρος ο λεπρός. Και μακάρι αυτή έτσι η δοκιμασία και η περιπέτεια των τελευταίων καιρών, αυτή της πανδημίας εννοούμε, της λοιμικής πανδημίας, που ταπεινά ευχόμαθε και προσευχόμαθε δε πρεσβειών του Οσίου Νικηφόρου να δώσει ο Θεός να ελευθερωθεί και ο τόπος μας και η πατρίδα μας, αλλά και ο κόσμος όλος από όλο αυτό. Μακάρι όμως αυτό να γίνει μια ευκαιρία παιδαγωγίας πνευματικής, κάνοντας ο καθένας μας την αυτοκριτική του και όπως ο Όσιος Νικηφόρος, αν και λεπρός, και παραμορφωμένος στο σώμα του, μπόρεσε μέσα από αυτή τη δοκιμασία του να μεταμορφώσει την ψυχή του σε φως και σε ζωή,
μακάρι και εμείς αυτή η δυσκολία να μας οδηγήσει να γνωρίσουμε περισσότερο τον Θεό, να αγαπήσουμε περισσότερο την Αγία του Εκκλησία, να μιμηθούμε το παράδειγμα του Αγίου Νικηφόρου για να μπορεί πραγματικά η ζωή μας, παρά τις δυσκολίες της, τις αδυναμίες της, τις πτώσεις της, τις αγωνίες της, να μπορέσει να γίνει ζωή που να ευωδιάζει Χριστό, φως, ελπίδα, αλήθεια και χαρά, που για να μπορεί αυτό να γίνει η πράξη, είναι προϋπόθεση να ζούμε μέσα στο μυστήριο της Εκκλησίας και να φωτιζόμεθα και να τρεφόμεθα μάλλον με το σώμα και το αίμα του Κυρίου μας Ιησού. Σεβασμιότατε, ήταν πολύ ωφέλιμα όλα αυτά που μας είπατε. Σας ακούγαμε με μεγάλη προσοχή και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μας δώσατε να επικοινωνήσουμε με τους αδελφούς μας και με όλους τους αποδέκτες του μηνύματός μας. Και θα ήθελα εν κατακλείδη να πω, αγαπημένοι μας ακροατές και ακροάτριες, ότι αυτό που μοιραζόμεθα μαζί σας δεν είναι η δική μας έτσι, η άποψη. Η Εκκλησία δεν εκφράζει απόψεις, είναι το βίωμα και η εμπειρία των 2.000 χρόνων της. Και νομίζω ότι όσο περισσότερο εμπιστευόμαστε την Εκκλησία μας, όσο περισσότερο στηριζόμαστε στην πίστη και στους Αγίους μας, τόσο τις όποιες δυσκολίες μας θα μπορούμε να τις μεταμορφώνουμε σε ευκαιρίες πνευματικές, όπως ο Άγιος Νικηφόρος. Τίποτα να μην μας φοβίζει, να μην μας απελπίζει, να μην μας απογοητεύει, αλλά τη δοκιμασία και τη δυσκολία, είτε της περίοδου αυτής, είτε κάθε περίοδο της ζωής μας, ας την μεταμορφώνουμε σε ευκαιρία για να γίνουμε πιο δυνατοί στην πίστη, πιο ταπεινοί, πιο αληθινοί, πιο ανθρώπινοι, πιο χριστιανοί, πιο ορθόδοξοι. Καλή δύναμη και σε εσάς και σε όλο τον κόσμο. Μια καλή, ευλογημένη, φωτεινή, χαρούμενη, χαριτοδόρη τη νέα χρονιά, γεμάτη φως, ελπίδα, υγεία, δύναμη, χαρά και Χριστό. Την ευχή σας να ζητήσουμε. Καλή δύναμη να έχετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Το Αγίου μας Νικηφόρου την ευχή να έχουμε όλοι μας. Ήταν λοιπόν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κισάμου και Σελίνου. Ακούσαμε με μεγάλη προσοχή. Ήταν πραγματικά ωφέλιμα. Ζητάτε, θέλετε να ακούσετε τους αρχιερείς βέβαια. Και με μεγάλη προσοχή ακούμε και εμείς και ωφελούμαστε βέβαια. Όπως όλοι βέβαια, όπου και να παρακολουθείτε από Ελλάδα και από εξωτερικό. Πάμε να συνεχίσουμε. Μια μικρή ανάσα και στο πρόγραμμά μας.